Δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ, θα έλεγα, και δεν υπάρχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα στην Ελλάδα, είναι η οστεοπόρωση στους άντρες. Τι ακριβώς γίνεται? Έχετε δίκιο, και γι' αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια συζητάμε όλο και περισσότερο, γιατί η οστεοπόρωση στους άντρες, εν αντιθέσει με την οστεοπόρωση στις γυναίκες, μπορεί να μην είναι τόσο συχνή σε αριθμούς, αλλά είναι όταν διαγνωστεί μια σοβαρή νόσος. Γι' αυτό το λόγο και πρέπει και τους άντρες να τους ανιχνεύσουμε αρκετά νωρίς, γιατί όταν συμβεί, η οστεοπόρωση είναι δυστυχώς σε αυτούς, επειδή ακριβώς η διάγνωση γίνεται λίγο αργότερα, και πιο βαριά, είναι πιο σοβαρή μορφή, και επίσης συνοδεύεται από πιο σημαντικές επιπλοκές, όπως είναι αυξημένη θνησιμότητα και νοσηρότητα. Πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί, όχι μόνο την ώρα που θα διαγνωστεί, αλλά και προληπτικά? Ευτυχώς και για τους άντρες, παρότι οι μελέτες είναι πολύ λιγότερες από ό,τι στις γυναίκες, πρώτον έχουμε φάρμακα τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά για τη μείωση των εγκαταγμάτων, όπως είναι αποτελεσματικά και για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στις γυναίκες, και επίσης οι μελέτες έχουν δείξει ότι και για τους άντρες χρειάζονται τα ίδια προληπτικά μέτρα όπως στις γυναίκες, δηλαδή διακοπή του καπνίσματος, μια διατροφή ισορροπημένη μεσογειακού τύπου, πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D, διακοπή του καπνίσματος, και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα για τους άντρες, που είναι ένας παράγοντας αρκετά σημαντικός, το αλκοόλ, δηλαδή η χρήση των πνευματών ποτών και η κατάχρησή τους, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί σε αυξημένη οστεοπόρωση και κατάγματα.